Καλημέρα σας στο λιμάνι της Καλαμάτας σήμερα. Διενεργούμε τεστ drive με τη μέθοδο του drive-thru, μέσα από το αυτοκίνητο δηλαδή. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να βγει να εξεταστεί. Δίνει όνομα, επώνυμο και το άμπε του. Σε 15 λεπτά βγαίνει η απάντηση, ενημερώνεται στο κινήτο του. Μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε εξετάσει από το πρωί 75 άτομα. Συνεχίζουμε μέχρι τις 3 η ώρα, πιστεύω θα φτάσουμε ένα καλό νούμερο. Η συνέχεια τι έχετε προγραμματίσει για τις επόμενες ημέρες? Δευτέρα πρωί τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ θα κατευθυνθούν στο νοσοκομείο να εξετάσουν το προσωπικό του νοσοκομείου και αν επιθυμεί κάποιος επισκέπτης ή συνοδός μπορεί να εξεταστεί και αυτός. Και την Τετάρτη πάμε στο Δημαρχείο της Μεσίνης, πάλι τα κλιμάκια θα εξετάσουν το προσωπικό και όποιον άλλο επισκέπτη, άνθρωπο που θέλει να έρθει να εξεταστεί, καλοδεχούμενος είναι. Και φυσικά οι δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες εξετάζονται σε καθημερινή βάση. Να πούμε ότι το IZOBOX, το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, είναι ενεργό. Όποιος θέλει, πολίτης μπορεί να έρχεται. Εννοείται. Τηλεφωνούν οι πολίτες στο 45500, κλείνουν το ραντεβού και έρχονται. Φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι ενεργό είναι και το Μέγαρο Χορού, που πάλι σε συνεννόηση με το Κέντρο Υγείας έρχονται και εξετάζονται οι φορείς, οι ομάδες. Δεν έρχεται ατομικά κάποιος, να το τονίσουμε αυτό. Έρχονται ομάδες ατόμων. Στόχος είναι να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερα τεστ. Μπορώ να πω εγώ ένα νούμερο, εγώ θα επιθυμούσα καθημερινά να εξετάζονται 500 άνθρωποι. Φυσικά θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία του ελέγχου και οι Ρωμά. Θα πρέπει να πάρουν τα κλιμάκια στους καταβλισμούς. Ήδη με τον κύριο Βασίλη Δημητρίου, τον καταβλισμό της Αγίας Τριάδος, έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Έχουν εξεταστεί 50 άνθρωποι. Μέσα στην εβδομάδα θα ξαναπάνε τα κλιμάκια του ΕΔΗ να εξετάσουν και άλλους ανθρώπους του καταβλισμού. Αλλά πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι των καταβλισμών να επικοινωνήσουν μαζί μας για να πάμε να τους εξετάσουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα είμαστε εδώ στο drive-thru που γίνεται εδώ πάλι από το τμήμα του ΕΟΔΗ. Έχουμε πει ότι η μάχη για την πράσπιση της δημόσιας υγείας δεν έχει τελειώσει. Ακόμα συνεχίζουμε δυναμικά, ανεξάρτητα αν περιμένουμε με ανυπομονησία τα εμβόλια να έρθουν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε από τους πρώτους που θα εμβολιαστούν. Περιμένουμε τα εμβόλια, αλλά παρόλα αυτά ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας και πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προστατευόμαστε, πρέπει να ενημερωνόμαστε, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα μέτρα υγιεινής, ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Το περίφημος έλεγχο, το drive-thru που λέμε, αλλά στα ελληνικά είναι ένας έλεγχος που γίνεται από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ σε συμπολίτες μας, οι οποίοι μέσα στο αυτοκίνητό τους μπορούν να εξεταστούν για το να κάνουν το τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορονοϊού και ύστερα από λίγο να τους έρθει στο κινητό ή στο mail που θα δηλώσουν η απάντηση. Είναι μια πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί γύρω στα 60 άτομα. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει πολύ στο να είμαστε ένας νομός με χαμηλά ποσοστά νόσησης για τον κορονοϊό. Χωρίς να υποτιμήσουμε βέβαια και τον καλό καιρό. Ωραία μέρα σήμερα, τα τεστ θα συνεχιστούν μέχρι το 3 η ώρα το μεσημέρι. Ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης περιμένουν στη σειρά τους. Τους κολακεύει αυτό το πράγμα και τους τιμά. Πιστεύω θα πάμε όλα καλά. Για τα εμβόλια είμαστε έτοιμοι σαν στο κτίριο του πρώην ΝΙΚΑ που είναι τώρα το κέντρο υγείας και που στεγάζονται και οι δύο τόμοι, θα λειτουργήσουν 3 εμβολιαστικά κέντρα. Θα λειτουργούν ταυτόχρονα. Έχουμε προγραμματίσει ήδη και το προσωπικό, το υγειονομικό που θα βοηθήσει τους συμπολίτες μας να κάνουν το εμβόλιο και κυρίως έχουμε δώσει έμφαση, επειδή είναι ένα καινούργιο εμβόλιο, στις πιθανές παρενέργειες. Γιατί σκοπός έχει όχι να του κάνουμε το εμβόλιο, αλλά να επιστρέψει στο σπίτι του υγιής και καλύτερα από ό,τι ήταν πρώτα. Δηλαδή αυτό σημαίνει θα έχετε και ιατρικό προσωπικό εκεί για οτιδήποτε. Πάντα.
Πάντα θα υπάρχουν δύο γιατροί οι οποίοι θα εφημερεύουν και καθ' όλη τη διάρκεια των εμβολιασμών υπάρχουν και άλλοι γιατροί. Μην ξεχνάτε ότι το κέντρο υγεία αυτή τη στιγμή έχει 24 γιατρού. Οπότε όλοι θα είμαστε σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα, ούτως ώστε να γίνουν όλα όσο καλύτερα γίνεται. Η μέγιστη δυναμικότητα, πόσα μπορούμε εμβόλια καθημερινά να κάνουμε, με βάση τις εντολές που έχουμε μέχρι στιγμής, 120 έως 130 τη μέρα. Σε περίπτωση που δούμε ότι δεν φτάνουν τα εμβόλια, είναι πολλά, ο κόσμος, μένουμε πίσω δηλαδή στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε κάνει, έχει ορισμένες προτάσεις του Υπουργείου Υγείας να κινητοποιήσει ακόμα και ιδιώτες γιατρούς. Εφόσον βέβαια πληρούν τα ιατρία τις προϋποθέσεις αυτές που σας ανέφερα, δηλαδή την ασφάλεια του ατόμου που κάνει το εμβόλιο. Όπως έχει προβλεφτεί να εμβολιαστούν και συμπολίτες μας που δεν είναι σε θέση να έρθουν εκεί. Θα πηγαίνουν συνεργεία, θα εκμεταλλευτούμε τα συνεργεία του ΕΟΔΗ, να πηγαίνουν να κάνουν τα εμβόλια κατοίκων, πάντα βέβαια με γιατρό και ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε επαναλαμβάνω την ασφάλεια των συμπολιτών. Ξεκινάμε. Πόσα εμβολιαστικά κέντρα θα είναι σε όλο το μέλλον? Στη Μεσσηνία είναι 10. Είναι 10 εμβολιαστικά κέντρα. Ξεκινάμε 27 Δεκεμβρίου. 27 Δεκεμβρίου θα γίνει θα ξεκινήσουν σε μερικά νοσοκομεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Σε εμάς, καλώς ερχόνται των πραγμάτων, 7, 8, 9 Ιανουαρίου πιστεύω θα έρθουν τα εμβόλια. Δηλαδή αυτό περιμένουμε, και τους καταλόγους των ατόμων που πρέπει πρώτα να εμβολιαστούν. Υγειονομικοί, άτομα άνω των 80-85 ετών, άτομα με ειδικά προβλήματα υγείας,